σε διαφορετικό ύφος και κλίμα. Το αριστούργημα του Μπέργκμαν, σκηνές από έναν γάμο, ανεβάζει απόψε στο πνευματικό κέντρο Χανίων το θέατρο Πόλη. Δύο παραστάσεις για σήμερα, στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ, με πρωταγωνιστές τους καταξιωμένους ηθοποιούς Δάνη Κατρανίδη και Παναγιώτα Βλαντή, τους οποίους έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κίδων. Καλώς ήρθατε. Καλώς μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κατρανίδη. Μιλάμε για ένα έργο πολύ γνωστό και για μια παράσταση η οποία μεταφέρει ουσιαστικά σκηνές από έναν γάμο, από ένα ζευγάρι όχι και τόσο συνηθισμένο που χωρίζει. Κάθε ένας ακολουθεί το δικό του δρόμο. Εν τέλει όμως ξαναβρίσκονται. Για να μπερδευτούμε. Όχι, όχι. Πείτε μας εσείς. Καταρχήν δεν είναι. Είναι η ομορφιά του έργου και η αξία του, γι' αυτό έχει χαρακτηριστεί αριστούργημα, είναι, δεν είναι ένα ιδιαίτερο ζευγάρι, αλλά ένα ζευγάρι όπως είναι εκατομμύρια ζευγάρια σε όλο τον κόσμο. Σε οποιαδήποτε κοινωνική τάξη για να ανήκουν, σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή ηλικία. Και πραγματεύεται τις σχέσεις του άντρα και της γυναίκας μέσα σε συμβίωση, ανεξάρτητα αν έχουν δεθεί με τα δεσμά του γάμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το επιπλέον στοιχείο είναι ότι οι δύο άνθρωποι έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά. Κάποια στιγμή συστήνονται μέσα αυτοί, γι' αυτό και λέγονται σκηνές, οι οποίες παρακολουθούν σχεδόν όλη τους τη ζωή, τα πιο κέρια κομμάτια, τα πιο σημαντικά. Κάποια στιγμή ο σύζυγος, εξηγώντας το κοινό, γιατί έχουμε, θα έλεγα, μια δόκιμη πια έκφραση, διαδραστική σχέση στην παράσταση με το κοινό, λέμε, παίρνουμε το κοινό μαζί μας, ανοίγουμε ένα διάλογο. Στην πραγματικότητα. Συμμετέχει ενεργά δηλαδή το κοινό. Πολλές φορές ναι. Παρόλο που δεν είναι προγραμματισμένο, ακουμπάει τόσο πολύ το κείμενο το μέσο θεατή που νιώθει την ανάγκη να μιλήσει. Και η ομορφιά συντέχνη στο σπουδαίο έργο φαίνεται όταν ακούσεις κάτι πάνω στη σκηνή ή δεις κάτι το οποίο σκεφτόσουν, ήθελες να πεις και δεν τόλμησες ποτέ. Αυτό είναι που ενώνει και εσένα με τον διπλανό σου και λες, άρα δεν είμαι μόνος σε αυτή τη ζωή. Το ζευγάρι αυτό, για να μην μακρηγορώ, σε μια σημαντική στιγμή της ζωής του που περνάνε όπως όλα τα ζευγάρια περνάνε μια στιγμή καμπής, ρουτίνας, ο σύζυγος προσπαθεί να πει με τον τρόπο του πώς και τι, η σύζυγος είναι πιο συντηρητική και πιο εξαρτώμενη από την οικογένεια και τη μητέρα, προσπαθεί να κάνει κάτι για το γάμο της, να πάνε στο και ένα Σαββατοκύριακο. Ακόμα και γι' αυτό παίρνει μια άδεια από τη μαμά, την οποία δεν εγκρίνει όμως, και μένει εκεί από το Σαββατοκύριακο. Και μέσα σε αυτό, λέει ο σύζυγος, τώρα θα δείτε και μια καθημερινότητα, θα δείτε πώς είναι η τέχνη του να κρύβει τα πράγματα κάτω από το χαλί. Και εκείνη και εκείνος, δηλαδή η Μαριάννα που υποδίδεται, η Παναγιώτα Βλαντή και ο Γιώχαν που υποδίδομαι εγώ, αναβάλουν για την επόμενη αυτό που είχαν να πει σήμερα, είχαν να πούν σήμερα. Αυτό γίνεται αφορμή να συσσωρευτούν διάφορα πράγματα, από κάποια στιγμή γίνεται μια μικρή έκρηξη. Ο σύζυγος, ως πιο συσσαγωγικά απελευθερωμένος και απενεχοποιημένος από κάποια πράγματα. Γιατί η γυναίκα είναι πάντα πιο δεσμευμένη και πιο επιφορτισμένη με πολλές ευθύνες. Είναι σύζυγος, μητέρα, σύντροφος, ερωμένη, όλα μαζί αυτά. Σηκώνεται και φεύγει. Γιατί έχει βάλει και ένα τρίτο πρόσωπο στη σχέση. Αλλά κάποια στιγμή, στο δεύτερο μέρος, βλέπουμε τη γυναίκα που έχει δει τον κόσμο να γεννά ανάποδα, να έχει βρει τον εαυτό της, να πατάει στα πόδια της, να βρει την αυτοπεποίθησή της, να συναντιέται με τον άντρα της μετά από δύο χρόνια και να κάνει μια άλλου είδους εκκίνηση, έχοντας πια ο καθένας ξεπεράσει το πραγματικό εγώ του. Σε σημείο που να φτάσει εκείνη στο τέλος και να πει: τώρα μπορώ να σε αγαπάω χωρίς να εξαφανίζομαι. Και τώρα που μπορούν και μιλάνε, είναι πάλι μαζί. Έχουμε ζήσει και απίστευτες αντιδράσεις από τον κόσμο, γιατί ό,τι και να πω για αυτό το έργο είναι λίγο, πάρα πολύ λίγο. Θα στα πει η κυρία Βλαντή. Αυτό σημαίνει από τα λεγόμενα του κυρίου Κατρανίδη, κυρία Βλαντή, ότι ο θεατής θα βρει σίγουρα κάτι από τον εαυτό του στις σκηνές από έναν γάμο και εν τέλει θα φύγει και ανακουφισμένος. Νομίζω ναι. Θα σας πω απλώς την εμπειρία μας που έχουμε από τις παραστάσεις και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στις κάποιες πόλεις που πήγαμε, ότι στο τέλος ο κόσμος μας μιλούσε και μας έλεγε. Για παράδειγμα, κάποιος μας είπε: αυτά που είπες τα έχω πει. Ή αυτά που λες θα ήθελα να τα πω. Ή στον κύριο Κατρανίδη, κάποιος στη Θεσσαλονίκη είχε πει: έγινε αφορμή η παράσταση να ξαναταβρω με τον άντρα μου. Δύο φίλες ήρθαν και ήταν συγκινημένοι. Μία μου άρεσε και μου λέει: είχαμε έρθει και είμαστε σχεδόν σε διάσταση, δεν πήγαινε καλά. Και το έργο έγινε αφορμή να τα ξαναβρούμε και δεν ξέρω πώς θα τα κρατήσει, αλλά δώσαμε υπόσχεση ότι από εδώ και πέρα θα μιλάμε, δεν τα κρατάμε μέσα μας. Κάποιος κύριος μου είχε πει κάποια στιγμή, εγώ μου λέει είχα Πάολα, γιατί το τρίτο πρόσωπο είναι η Πάολα. Και έχεις να μου λέει τη ζωή του κατά κάποιο τρόπο. Κάποιος άλλος μου λέει, εγώ ήμουν σαν και σένα. Άντρας πάλι μου το είπε αυτό. Δηλαδή η γυναίκα μου ήταν σαν το Γιώχαν και εγώ ήμουν σαν τη Μαριάννα. Θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο κύριος Κατρανίδης, είναι ότι το έργο έχει απίστευτο χιούμορ. Ο κόσμος, άμα την εμφανίσει, μας κάνουμε μια συνέντευξη στην αρχή, ξεκινάει η παράσταση, μια παρουσίαση, ας πούμε, του ζευγαριού στον κόσμο.
αντιλαμβάνεται αμέσως το χιούμορ. Έχει βέβαια και ένα κινησμό το κείμενο και ίσως αυτός ο κινησμός μας οδηγεί και στο χιούμορ κάποιες φορές. Και θέλω να πω ότι κάποιες φορές ο κόσμος συμμετέχει τόσο πολύ που σε ένα σημείο της παράστασης χειροκρότησε. Ήταν τόσο πολύ αυτό η ανάγκη του να μπει μέσα στην παράσταση και να επικοινωνήσει μαζί μας, που ξέσπασε με αυτόν τον τρόπο που είναι το καλύτερο για μας. Η επικοινωνία με το θεατή ανοίγουμε σχεδόν ένα άτυπο και έως και τυπικότατο διάλογο, μιλώντας απευθυνόμενος στο θεατή, μιλώντας για πράγματα που τον αφορούν. Χαρακτηριστικό, ας πούμε, από την Αθήνα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη, ελπίζω και μέχρι την Κρήτη. Εκ του αποτελέσματος τα λέμε αυτά. Έχουμε δει τον κόσμο να έρχεται, είτε είναι παρέες, είτε είναι ζευγάρια, είτε είναι ένα ζευγάρι που μπορεί να είναι ένα μήνα μαζί ή 10 χρόνια μαζί. Έρχονται με έτσι ζεστά φιλικά με την επιτοχή και φεύγουν αγκαλιά και φιλιούνται. Μα αυτό μας έχει κάνει εντύπωση. Ή έρχονται κάποιες μικρότερες κοπέλες στην παράσταση και μου λένε: εγώ θα το έκανα αυτό που έκανες εσύ. Όπου μου είπε κάποια στιγμή, τι με περιμένει και εμένα μέσα στη σχέση, που ήταν γύρω στα 19-20. Από όλα αυτά, καταλαβαίνει πάντως κανείς ότι βγαίνουν μηνύματα προς όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία του καθενός, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται σε γάμο ή σε σχέση. Συνεπώς, απευθύνεστε σε ένα ευρύ κοινό. Έχει τη διαχρονική σχέση άντρας και γυναίκα. Άντρα και γυναίκας που πάντα, ενώ είναι ίσοι, δεν είναι ίδιοι. Ανεξάντλητο το θέμα. Εγώ θα σας πω κάτι. Πιο απλό αυτό που λένε άντρες, υπάρχει και βιβλίο, άντρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη. Κάτι πιο απλό. Πάντα υπάρχει ο άντρας, η γυναίκα, η σχέση, το τρίτο πρόσωπο, το πάθος, πάντα υπάρχει, αυτό σε οποιαδήποτε εποχή. Αυτό το οποίο πάντως προκύπτει και που θέλετε κι εσείς, μιας και ερμηνεύετε τους βασικούς ρόλους, να περάσετε το μήνυμα προς τα έξω, είναι ότι το βασικό στοιχείο για κάθε ζευγάρι και για κάθε σχέση είναι η επικοινωνία που δεν πρέπει να χάνεται. Και τα λόγια που πάντα πρέπει να λέγονται, όσο σκληρά και αν είναι αυτά. Ναι, και επίσης ότι πρέπει να ξέρουμε, να προσπαθούμε μάλλον, να ξέρουμε τον εαυτό μας για να καταλάβουμε και τους άλλους. Αυτό λέγεται κιόλας απευθυνόμενος, ο Γιώχαν, αυτόν που υποδίωμα εγώ, λέει κάποια στιγμή, μιλώντας, ρωτώντας και απαντώντας ο ίδιος για το θεατή, πώς μπορεί να καταλάβεις τους άλλους αν δεν ξέρεις τίποτα για τον εαυτό σου. Αλλά να συμπληρώσω αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα και οι τρεις, είναι ότι εμείς οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, σκοτωνόμαστε όταν ερωτευόμαστε ή αγαπάμε κάποιον άνθρωπο και ονειρευόμαστε πώς θα μοιραστούμε τη ζωή του μαζί, πώς θα φτιάξουμε μια ωραία ζωή. Και από την ώρα που τον βρισκόμαστε κάτω την διαστέγη, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αρχίζει και σκέφτεται ο καθένας τον εαυτό του και θα μπορούσε να έχει κάνει μόνο του αν δεν ήταν με αυτόν τον άνθρωπο. Και έρχεται και η απομυθοποίηση του άλλου, έτσι. Ναι, αυτό είναι μια σχιζοφρενής διαδικασία δηλαδή. Και όλοι ξεχνάμε το γιατί βρέθηκες με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν σκεφτόμαστε τα θετικά, γιατί ήθελες να παντρευτείς ή να συμβιώσεις με κάποιον άνθρωπο, δεν είναι απαραίτητο. Παρασκεφτόμαστε, αν δεν ήμουν τώρα εδώ, πού θα ήμουν. Είναι το αιώνιο ανικανοποίητο του ανθρώπου όσα χρόνια, όσοι αιώνες και όσοι. Ανεξαρτήτου του φίλου, έτσι. Ναι, να ανεξαρτήτου. Νομίζω ότι έχουν πολλούς λόγους οι θεατές να έρθουν να σας παρακολουθήσουν. Σήμερα έχουμε 2 παραστάσεις, την απογευματινή στις 6 στο Πνευματικό Κέντρο των Χανίων, να επαναλάβω, και στις 9 το βράδυ. Θα συνεχίσετε όμως με παραστάσεις και στην υπόλοιπη Κρήτη, σωστά? Και αύριο έχουμε στις 9 το βράδυ και συνεχίζουμε στο Ηράκλειο την Παρασκευή με 1 σε 9, Σάββατο 2, 6 και 9 και την Κυριακή στις 8 η ώρα ή 7.30-8, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι για εμάς όλους τώρα και για την Παναγιώτη δηλαδή και για μένα είναι μια ευτυχή συγκυρία, γιατί βρεθήκαμε με κάποιους ανθρώπους, όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω τώρα. Υπάρχει δηλαδή όμως χημεία και αυτό φαίνεται και στη σκηνή, αυτό τουλάχιστον και ήταν, λένε και οι κριτικές. Λες και είχαμε ραντεβού για να συνεργαστούμε όλοι με αυτό το έργο, να συναντηθούμε κάτω από το πνεύμα και το στίγμα του Μπέργκμαν. Ο Ένκιο Φεζολάρη που είχε κάνει τη σκηνοθεσία είχε μια εκπληκτικά μοντέρνα παράσταση και η Αλεξία Θεοδωράκη έχει κάνει φοβερά σκηνικά και κουστούμια που είναι δεμένα το θέατρο μέσα στη ζωή, η ζωή με στο θέατρο και τον κινηματογράφο συγχρόνως. Η Μελίνα η Μάσκα που είχε κάνει τους φωτισμούς και ο μουσική από τον Σταμάτη τον Γκρανάκη. Δεν έχει γράψει απλώς μια μουσική. Δηλαδή συνηθίζεται να κάνουμε μια μουσική επένδυση σε κάποιες παραστάσεις. Παίρνουμε ή μουσικά κομμάτια που ήδη παίζονται ή γράφονται κάποιες μουσικές φράσεις ή γέφυρες, ας πούμε. Εδώ είναι μια μουσική που έχει γραφτεί αποκλειστικά για τις σκηνές από ένα γάμο, από πριν από την έναρξη παράστασης, που παίζεται μέχρι και το φινάλε, μέχρι και το χαιρετισμό. Πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς το έργο, το οποίο πολλοί αποκαλούν ως ένα από τα αριστουργήματα του Μπέργκμαν? Τι να πω εγώ, είμαι πολύ μικρός μπροστά σας. Ένα αριστούργημα του παγκόσμιου θεάτρου και κινηματογράφου και έχει αποδειχθεί και επιβεβαιωθεί τόσο πολύ. Πέρασε μέσα από την τηλεόραση, πέρασε το σινεμά, το θέατρο, παίζεται και θα ξαναπαίζεται. Διαχρονικό. Ναι, διαχρονικό. Έχει μια οικουμενικότητα απίστευτης δύναμης. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό που μας δίνει είναι και μας χορταίνει, πέρα από την απήχηση, το χειροκρότημα, το γέλιο ή τη συγκίνηση που μπορεί να περάσει, είναι ότι η συμμετοχή του θεατή στο κείμενο. Αντιλαμβάνεσαι πόσο καθαρό
και πόσο στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του θεατή. Όπως οι μεγάλοι συγγραφείς. Από τον Εσχύλο και τον Ευελπίδη και τον Σοφοκλή, τον Σέξπιρ, μέχρι και τον Μπέργκμαν. Υπάρχουν ανατροπές στη διάρκεια της παράστασης και διακυμάνσεις και στα συναισθήματα των θεατών, κυρία Βλαντή. Βέβαια υπάρχουν. Όπως σε μια σχέση δεν υπάρχουν ανατροπές. Όμως δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γι' αυτό, γιατί είναι καλό και νομίζω αυτά που είπαμε είναι αρκετά, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να ζήσει, να ζήσει και λίγο, να πάρει και την αίσθηση. Αν και όσα και να πούμε, σας μιλάω ειλικρινά. Μιλάμε κάθε φορά και μετά την παράσταση και λέμε πω, εκείνο το κομμάτι. Ανακαλύπτουμε κάθε φορά και πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε αξιολογήσει σε σχέση με κάποια άλλα. Ή ο κόσμος μας επισημαίνει πράγματα, είναι απρόβλεπτη η εξέλιξη. Το μόνο θετικό είναι ότι βλέπει φως το ζευγάρι για έναν δρόμο στη ζωή. Δεν διαλύονται, δεν είναι ζωφερό το φινάλε του έργου. Δίνει ένα μήνυμα στον κόσμο ότι άμα θέλεις, όλα γίνονται. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι τελειώνοντας οι παραστάσεις, εγώ θα συνεχίσω να διαβάζω το κείμενο. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Πάντως δεν τελειώνουν για την ώρα οι παραστάσεις. Όταν κάνει τον κύκλο, όταν τελειώσουμε, όταν λέω, θα το ανοίγω εγώ το κείμενο και θα διαβάζω. Έτσι, για να θυμάμαι κάποια πράγματα που λέει μέσα ο Μπέργκμαν. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα κάνουν και πολλοί από του θεατές που το έχουν παρακολουθήσει. Μου το έχουν ζητήσει. Μα το ζητάνε. Εντάξει, ό,τι και να πήγαν για μια θεατρική παράσταση, για να είμαστε αντικειμενικοί, είναι σαν να προσπαθεί να περιγράψει ένα τραγούδι. Βιώνεται. Το ζει με του άλλου ανθρώπου. Το θέατρο είναι το είδο λογοτεχνία που πουλάει λιγότερο στα βιβλιοπωλεία. Δεν θα βρει κανείς. Και εξάλλου δεν βρίσκει και κανείς όλα τα θεατρικά κείμενα στα βιβλιοπωλεία. Γι' αυτό και να το έχει βρει, θέλει να πάει να το δει στο θέατρο. Είναι γραμμένο για να το ζήσεις. Όπως ένα τραγούδι για να διαβάσεις τους στίχους, υπάρχουν ποιητικές συλλογές γι' αυτό. Είναι να το ζήσεις με τους άλλους μέσα σε μια μουσική φράση, μέσα σε μια λέξη, μπορεί να ενωθείς με άλλα 300-500 χίλια άτομα και να πούνε όλοι μαζί με μια φωνή, με μια καρδιά, να περάσουν ένα συνέστημα, μια σκέψη. Έχουν γίνει επαναστάσεις με αυτόν τον τρόπο. Τι θα λέγατε στο κοινό της Κρήτης που θέλει να έρθει να σας δει? Εγώ τους περιμένω με πολύ αγάπη. Να μην το σκεφτεί. Σας το λέω έτσι με τόση σιγουριά, γιατί η παράσταση είναι δοκιμασμένη σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλες τις νοοτροπίες, σας το λέω έτσι. Δηλαδή, πέρα από το αθηναϊκό κοινό, σας λέω τώρα έχουμε κάνει μια διαδρομή. Και αυτά που προσπαθούμε να σας περιγράψουμε έτσι, σταχυολογώντας 2-3 αντιδράσεις, είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που ζούμε. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, πέρα από τι μπορεί να πει κανείς να σε περιμένει μετά στα καμαρίνια, που είναι ανάμεικτα συναισθήματα θαυμασμού και συγκίνησης. Αυτό που συμβαίνει την ώρα της παράστασης στην πλατεία είναι το πιο σημαντικό. Για να κλείσουμε. Επειδή... Μας ξεπερνάει αυτό πολλές φορές. Έτσι. Μας έχει κάνει να μείνουμε πάνω στη σκηνή και να τα ζούμε τον όρο και τι γίνεται. Είναι μοναδικό το συνέστημα για εσάς, σίγουρα. Βέβαια. Και δεν σημαίνει, δεν μπορεί να συμβεί με όλα τα έργα. Όχι. Κύριε Κατρανίδη, κυρία Βλαντή, για να κλείσουμε, θα ήθελα να ρωτήσω εν τέλει αν μέσα από την τέχνη μπορεί να προκύψει ένα αισιόδοξο μήνυμα γενικότερα. Η συγκεκριμένη παράσταση μας λέτε ότι έχει κάνει ακόμα και ζευγάρια που είχαν χωρίσει να επανασυνδεθούν, και αυτό σίγουρα παρήγορο και αισιόδοξο είναι. Γενικότερα η τέχνη έχει να στείλει στην εποχή μας, στην εποχή της απεσιοδοξίας, το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Για μένα πάντα η τέχνη έχει να πει κάτι, οποιαδήποτε εποχή. Οποιαδήποτε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι και τώρα και μέχρι και στο μέλλον. Κύριε Κατρανίδη. Η τέχνη είναι παράθυρο στη ζωή. Είναι το φως που αναζητάει ο καθένας μας. Και ευτυχώς που ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει τις τέχνες, γιατί είναι δημιουργία ανθρώπινο, η τέχνη, είτε είναι η τέχνη της ζωγραφικής, του χορού, της μουσικής, του θεάτρου. Είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο καλύτερο, τον κάνει να βλέπει μπροστά και να εξακολουθεί να ονειρεύεται και να βλέπει πράγματα που θα ήθελε να φτάσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια στις περιοδίες σας και πάντα έτσι ευχάριστα μηνύματα να βγάλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόψε λοιπόν στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και στις 9 και αύριο το βράδυ στις 9 δύο παραστάσεις για τα Χανιά, σκηνές από έναν γάμο από το Θέατρο Πόλη. Εμείς θα προσγειωθούμε τώρα και πάλι στην επικαιρότητα και πάμε να δούμε πώς η Δημοτική Αρχή των Χανίων σκοπεύει μέσα στο επόμενο διάστημα να καθαρίσει τα μνημεία της πόλης από γκράφιτι αλλά και γενικότερα από ακαλέσθητα σχέδια τα οποία δημιουργούν μια αρνητική εντύπωση τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκέπτες. Λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης μνημείων της πόλης από γκράφιτι, αφίσες μέχρι και τσίχλες. Προωθεί ο Δήμος Χανίων που έθεσε σήμερα σε δοκιμή ένα νέο σύστημα οικολογικού καθαρισμού με νερό, ατμό και φυτικές ίνες.
είναι δύο μηχανήματα απλά, στα οποία να τα αγοράσουμε εμείς και να τα χρησιμοποιεί ο Δήμος. Γίνεται και εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ένα καταπληκτικό πράγμα που κάνουν. Είναι για γράφιτι, είναι για τσίχλιας και είναι για αφίσες. Θέλω να πω ότι η παιδεία μας πρέπει να αυξηθεί στο έπακρο, γιατί δεν έχουμε παιδεία. Να δίνουμε λεφτά για όλες αυτές τις ιστορίες, όλα αυτά που γίνονται, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Όμως μέχρι να σταματήσουν, κοιτάζουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρούμε την πόλη μας πιο καθαρή, πιο ανθρώπινη, και ειδικά σε μνημεία. Είναι τραγικό τα γκράφιτι σε μνημεία. Πρέπει να χωρηθεί κάπου ένας χώρος να μπορούν τα παιδιά να σχεδιάζουν, να κάνουν γκράφιτι. Αλλά όχι προς Θεού σε μνημεία όπως είναι η Αγορά, όπως είναι των Πεσόντων και όποια άλλα μνημεία υπάρχουν στην πόλη μας. Το γυαλί Τζαμσί που το είχαν βάψει. Οι μονάδες που έχουμε εδώ είναι δύο μονάδες καθαρισμού και απομόλυνσης. Η μία δουλεύει με κεκορισμένο ατμό και σε πίεση. Στο κεκορισμένο ατμό, όταν δουλεύουμε κεκορισμένο ατμό, δουλεύουμε στα 180 βαθμούς θερμοκρασία, όπου επιτυγχάνεται και απομόλυνση και απολύμανση του εδάφους της επιφανείας που καθαρίζουμε. Και από εκεί και πέρα, όταν δουλεύουμε υποποίηση, δουλεύουμε με 120 μπαρ, ώστε λειτουργεί και καθαρίζει τα πάντα πλέον ως πιεστικό. Η δοκιμαστική εφαρμογή με δύο μηχανήματα έγινε στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς σε μια προσπάθεια να αφαιρεθούν από το ιστορικό κτίσμα ακαλέσθητα στοιχεία όπως σχέδια και συνθήματα, αλλά και αφίσες που τοποθετούνται ανεξέλεγκτα στον περιβάλλοντα χώρο. Με πολλαπλά εργαλεία και διαφόρων τύπων πιστόλια, μπέκ, γίνεται ένα πολυχρηστικό μηχάνημα που μπορεί να λειτουργήσει και να αξιοποιηθεί 100% και να καθαρίσει ολοκληρωτικά ένα χώρο, μια επιφάνεια, να αφαιρέσει αφίσες, να βγάλει τσίχλες από το έδαφος που ουσιαστικά τις εξαϊλώνει. Αφαιρεί συνθήματα, μπογιές, από μνημεία, γάλματα, πέτρινους στίχους. Τα δύο καθαριστικά μηχανήματα είναι οικολογικά και κοστίζουν περίπου 70.000 ευρώ. Ο Δήμος θα προχωρήσει στην αγορά των συγκεκριμένων μηχανημάτων αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών. Πάμε και στο Ηράκλειο, όπου για μια ακόμα φορά είναι θετικά τα μηνύματα για την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν και ειδικότερα για την κρουαζιέρα. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός κρουαζιερόπλοιων αναμένεται να δέσει και τη φετινή χρονιά στο λιμάνι του Ηρακλείου, προσδίδοντας έτσι ένα ακόμα διαφορετικό χαρακτήρα, ένα ακόμα πλεονέκτημα μάλλον, στα ήδη θετικά στοιχεία που έχουμε για τη νέα τουριστική σεζόν στο Ηράκλειο. Το συντονισμό όλων των φορέων της πόλης του Ηρακλείου εν ώψη της νέας σεζόν για την κρουαζιέρα είχε στόχο η σύσκεψη που συγκάλεσε σήμερα ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν Εμπορικό Σύλλογο, ιδιοκτήτες ταξί και τουριστικών λεωφορείων αλλά και αστικών λεωφορείων, ο Δήμος, η Τροχέα, το Λιμεναρχείο αλλά και άλλοι φορείς της πόλης. Αυτό που τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός απέναντι σε μια σειρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τουρίστες κατά την ολιγόωρη παραμονή τους στην πόλη. Θέματα καθαιρότητας, κυρίως θέματα αστυνόμευσης, τα οποία μας απασχολούν και μας απασχολούσαν, διότι το θέμα των επετών αλλά και των παράνομων μικροπολιτών είναι μεγάλο. Θα συζητήσουμε λίγο τις δράσεις του οργανισμού, ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά το νέο cruise terminal στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει χρηματοδοτήσει όλη σαν μελέτη, έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων για να προχωρήσει μέσα στο 2015, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε home port ξανά στο Ηράκλειο. Όλοι οι φορείς τόνισαν ότι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν ώστε να διορθωθούν τα κακοσκήμενα και να επωφεληθεί ακόμα περισσότερο το Ηράκλειο από την κρουαζιέρα. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι αρρωγός και συμπαραστάτης σε οτιδήποτε έχει σχέση με την ανάπτυξη του τόπου και η κρουαζιέρα αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο βεβαίως. Και προεκλογικά είχαμε πει ότι η φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε το Ηράκλειο Μητροπολιτικό Κέντρο της Μεσογείου και όπως καταλαβαίνει καθένας η κρουαζιέρα μπορεί να παίξει ένα τεράστιο ρόλο σε αυτό. Έχουμε προϊόντα να προσφέρουμε στους ξένους. Ο τουρισμός είναι ο τελευταίος πυλώνας της οικονομίας μας. Ο κρουαζιεροπλοϊκός τουρισμός είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και πρέπει να συνεχιστεί και να βελτιωθεί για να μπορέσουμε να αποκομίσουμε ό,τι καλύτερο στην οικονομία μας, στην τοπική μας οικονομία από αυτόν. Σήμερα, με πρόσκληση του Όλη, βρεθήκαμε πάρα πολλοί φορείς να συζητήσουμε πώς θα βελτιώσουμε αυτές τις συνδίκες. Αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τώρα και πολλά χρόνια, με τη συμμετοχή και του Εμπορικού Συλλόγου του Όλη και του Επικοινωνικού,
λέμε να την ξεκινήσουμε, να τη συνεχίσουμε με ένα καλύτερο ρυθμό και καλύτερες συνθήκες. Ένα από τα θέματα τα οποία έθιξαν στη σημερινή σύσκεψη ήταν για το καθεστώς με το πάρκινγκ για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εκεί η κατάσταση, ειδικά στο φουλ τη σεζόν, είναι αφόρητη με τους τουρίστες να χάνουν αρκετό χρόνο εκεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε φέτος, όπως είναι τα θέματα των τουριστικών λεωφορείων στο μουσείο και την μεγάλη κίνηση που δημιουργούν στην πόλη, με αποτέλεσμα να στεσάρονται οι επισκέπτες όλοι και να μην αφιερώνουν τις ώρες που θα μπορούσαν στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θα κοιτάξουμε να το συζητήσουμε σήμερα. Είναι το θέμα το μπάρκι και το λεωφορείο. Οι κρουαζιέρες, όπως ξέρετε όλοι, έχουν ένα πολύ λίγο χρόνο παραμονής στον τόπο μας. Υπάρχουν κρουαζιέρες, αυτές που θα έχουμε φέτο πολύ πιο πολύ, που είναι τετράωρες. Δεν έχουμε λοιπόν το χρόνο να παραμείνουν στο Ηράκλειο. Αυτό θα δούμε πώς μπορεί να το λύσουμε. Καλό και εύλογο θα ήταν να μπορούν οι κρουαζιέρες να μένουν παραπάνω.